Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν στο Δήμαρχο Σμύρνης Τούτς Σογέρ, ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Στρατής Κίτελης και φορείς του νησιού το Σάββατο στο λιμάνι της Μυτιλίνης, στο τελευταίο για φέτος δρομολόγιο της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με Σμύρνη. Στο Παλαιό Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Μυτιλίνης και ο Δήμαρχος Σμύρνης υπέγραψαν μνημόνιο φιλίας και συνεργασίας. Παραδοσιακούς χορούς και κεράσματα υπό τους ήχους των σαντουριών της Αγιάσου υποδέχθηκαν το Δήμαρχος Μύρνης Τούτς Σογέρ το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι της Μυτιλίνης, ο Δήμαρχος Στρατής Κίτελης, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και σύλλογοι και φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό στη Λέσβο. Αμέσως μετά από τη μικρή γιορτή που στήθηκε έξω από το Τελωνείο, ο Δήμαρχος Μύρνης και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης μετέβησαν στο Παλαιό Δημαρχείο, όπου και υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή να σας υποδεχόμαστε εδώ στην πόλη μας. Αναπτύξαμε μια συνεργασία και φιλία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτή τη σύνδεση θέλουμε να πυκνώσει και να αναπτυχθεί, να γίνει πιο συχνή, έτσι ώστε να δώσουμε και το μήνυμα στους λαούς μας ότι πρέπει πλέον να είναι πολύ κοντά ένας στον άλλο. Πέντε τσούκτε σε κρίτιο. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ που μας υποδεχθήκατε στο νησί. Όπως είπατε, έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι και τη δικιά μας συνεργασία, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των λιμένων της Μύρνης και της Μυτιλίνης. Αυτό που μας έδωσε το κίνητρο για να προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε για ακόμη μια χρονιά, έτσι ώστε να βάλουμε και παραπάνω όρια και στον τουρισμό και στον κόσμο που θα επισκέπτεται το νησί. Και αυτές τις δύο ακτές, εμείς μπορούμε και οι δύο και σαν λαοί να συνεχίσουμε τη συνεργασία τους, αλλά και την αγάπη που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους. Η τρόπο μας σαν άτομα είναι να ζούμε με την γαλήνη και την ευτυχία πάντα. Θα σου χαρίσω κάτι πολύ προσωπικό. Είναι το βαπτιστικό του πατέρα μου, γεννήθηκε στη Σμύρνη, στη γαριά της Σμύρνης που δεν υπάρχει πια. Ο παππούς μου χάθηκε. Αυτή την εννοία στο χαρίσω. Bunu size veriyorum. Bu babamın İzmir'de doğduğunu ve oradaki göreviyle ilgili bilgiyi aktaran bir evlat. Onu size veriyorum. Μαζί με το στρατή πάλι Δήμαρχο Μυτιλίνης εδραιώθηκε, μάλλον μπήκαν τα θεμέλια αυτής της σύσφιξης των σχέσεων που τώρα βλέπουμε πόσο αποδίδει και πόσοι Τούρκοι άνθρωποι επισκέπτονται τη Λέσβο. Άκουσα να τονίζεται και από τον κύριο Τούς, από το Δήμαρχο της Σμύρνης, ότι πρέπει τα παιδιά μας να έχουν να αποκτήσουν σχέσεις και δεσμούς. Η πρόεδρος της συνύπαρξης τώρα ήταν 10χρονο παιδί όταν για πρώτη φορά είχαμε την τιμή να μας φιλοξενήσει ο Οσμάνος Μπιβέρ και ελπίζουμε τώρα και τα εγγόνια μας να συνεχίσουν αυτή τη σχέση.